Σήμερα η τηλεόραση προέβλεψε ανέμους ασθενείς. Έκανες αυτοσυνείδηση. Έβαψα τη βεράντα μου με αυτό που μετατρέπεται σε λαδοπογιά από αίμα, σε λαδοπογιά σπασμένη φλέβα προς το στερέωμα μαρκαδόρος δορυφόρος, ανυπότακτο στην επιτήρηση μάρτυρας ειλικρινής. Τι νέα ψηψίνα του συστήματος, η συστολική διαστολή συχνά μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σταθμό από μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει η κόκκινη καρφίτσα που σύντομα θα σπάσει του σύμπαντα στην πλαστική στολή. Έδειξε νοήμονες ανθρώπους που συντηρούν στην Ελβετία Ινδούς φιλοσόφους. Κρυφή αιτία, λίγο πριν κοιμηθούν. Μήπως τον άλλο μήνα, αύριο, από αύριο ορίζω τη ζωή μου. Κι έτσι τους φεύγει η αϊπνία και το χρήμα. Τι νέα ψεψίνα του συστήματος, η συστολή και η διαστολή συχνά μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σταθμό με μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει κόκκινη καρφίτσα που σύντομα θα σπάσει του σύμπαντος στην πλαστική στολή. Πέρυσι το καλοκαίρι την είχα δει πάλι να κλαίει. Εγχειρίζανε τον άντρα της και δεν ήξερε τι θα του βρουν. Τι νέα ψηψίνα του συστήματος, η συστολή και